Γεια σας κοριτσά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας φτιάξω το Ρούντολφ, το ελαφάκι σε Άγιο Βασίλη. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, είναι μια δική μου έμπνευση. Πάμε σιγά σιγά να την αρχίσουμε σε πολλά βίντεο. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε την 20η. Έχω τελειώσει την 20η σειρά και πάω στην 21η. Άρα, θα πάω να κάνουμε νούμερο μείωση, που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε να κάνουμε 54 άριστα. Ένα άριστο. Θα περάσω δίπλα. 2, 3, 4, 5, 6, μπαίνω 7, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω 8, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Αυτό θα το κάνουμε επανάληψη ξανά. Δηλαδή θα κάνουμε 6 άριχτα, θα μπούμε στο 7ο, θα τραβήξουμε την κλωστή και θα μπούμε στο 8ο και θα κλείσουμε. Αυτό γύρω γύρω. Λοιπόν, τέλειωσα, θα πάω ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και πάμε να κάνουμε τώρα την 22η μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 48 άριχτα, που σημαίνει 1 άριχτο, 2, 3, 4, 5. Έκανα 5 φορές από μία φορά άριχτα. Τώρα θα μπω 6, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα μπω 7, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες τις θηλιές μου μαζί. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά. Τελείωσα, θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Πάμε να κάνουμε τώρα την 23 μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 42 άριχτα, που σημαίνει 1 άριχτο, 2 άριχτα, 3 άριχτα, 4 άριχτα, μπαίνω 5, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω 6, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Λοιπόν, τελείωσα, από πίσω θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω να κλείσω με βουβό. Άρα τελείωσα και την 23η μου σειρά, πάω στην 24η, στην οποία θα πρέπει να έχω 36 άριχτα, που σημαίνει 1 άριχτο, 2, 3, μπαίνω 4, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω 5, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, πάμε από πίσω να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω και να κλείσω. Πάμε τώρα να κάνουμε την 25η μου σειρά με τα 30 άριχτα, που σημαίνει θα κάνω 1 άριχτο, 2, μπαίνω 3, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω 4, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Αυτό γύρω γύρω κορίτσα, μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά, ένα αλλάξ πάντα. Τελείωσα, από πίσω τραβάω, κλείνω. Πάμε τώρα να κάνουμε την 26η μας σειρά με τα 24 άριχτα, που σημαίνει ότι θα κάνω 1 άριχτο, μπαίνω 2, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω 3, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Αυτό θα το κάνουμε επανάληψη γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Τελείωσα τη σειρά μου, πάμε να κάνουμε την 27η και τελευταία μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 18 άριχτα, που σημαίνει ότι θα κάνω 1 άριχτο, θα μπω 2, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα μπω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Όταν λέω κορίτσα γύρω γύρω, εννοώ ένα αλλάξ μέχρι να τελειώσει η σειρά. Λοιπόν, το τελείωσα, θα πάω να ασφαλίσω. Εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την πράσα από την άλλη μου θηλιά, θα πάω να κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου και πάω να το γεμίσω μέσα με υαλοβάμβακα, ώστε να το βάλω στην άκρη να συνεχίσουμε με το σώμα. Πάμε τώρα, εφόσον τελειώσαμε το κεφαλάκι, να φτιάξουμε το σώμα. Θα πάρουμε το κόκκινο μας χρώμα και θα κάνουμε έναν κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και τώρα θα πάρω κλωστή και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου. Μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα κάνω 6 άριστα. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω μάριχτο. 1, 2, 3, 4, 5,
6, έκανα 6 άριστα, θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο και να πάω εδώ απέναντι, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλωστή, να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Εσείς τώρα εδώ που έκλεισα, θα αρχίσετε οι αρχάριες να βάζετε μαρκάκι για να ξέρετε που πατάτε. Τώρα θα πάω εδώ δίπλα και θα κάνω στη δεύτερη μου σειρά 2 άριστα, που σημαίνει ότι η δεύτερη μου σειρά θα έχει 12. Θα πατάω 2 φορές την κάθε τρυπίτσα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβάω. Θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω άριστο. Στην διπλανή τρυπίτσα θα πατήσω και εκεί 2 φορές, ώστε να κάνω 2 άριστα. 2 άριστα γύρω-γύρω, ώστε η δεύτερη μας σειρά να έχει 12 άριστα. Τελείωσα. Από πίσω πάλι το βελονάκι μου, τραβάω να κλείσω βουβό. Στη συνέχεια πάω στην τρίτη μου σειρά να κάνω 18 άριστα, που σημαίνει ότι στο πρώτο θα κάνω 2 άριστα, 1 και άλλο ένα στο ίδιο σημείο, στην ίδια τρυπίτσα 2, θα περάσω στην διπλανή τρυπίτσα, θα κάνω 1 και στην επόμενη τρυπίτσα θα κάνω 2. Κάνω επίπεδο κύκλο. Άρα 2 άριστα, 1 άριστο, 2 άριστα γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω την τρίτη μου σειρά με τα 18 άριστα. Ωραία, τελείωσα την τρίτη μου σειρά. Από πίσω πάντα το βελονάκι μου, τραβάω να κλείσω βουβό. Πάω στην τέταρτη σειρά με 24 άριστα, που σημαίνει ότι στην πρώτη μου τρυπίτσα θα κάνω 2 άριστα, 1 και ένα 2. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω 1 άριστο, στην επόμενη τρυπίτσα 1 άριστο και στην διπλανή τρυπίτσα θα κάνω 2 άριστα, 1 και άλλο ένα 2. Αυτό θα το κάνουμε ένα λάξ γύρω γύρω μέχρι την τέταρτη μας σειρά να έχει 24 άριστα. Ωραία, τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω να κλείσω με βουβό. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4. Πάμε στην πέμπτη σειρά με τα 30 άριστα, που σημαίνει στην πρώτη μας θηλίτσα, τρυπίτσα θα κάνουμε 2 άριστα. Θα κάνουμε δίπλα 1 άριστο, στην επόμενη τρυπίτσα 1 άριστο, στην επόμενη τρυπίτσα που συναντάω άλλο 1 άριστο και μετά 2 άριστα. Αυτό θέλω να μου το κάνετε ένα λάξ γύρω γύρω μέχρι την πέμπτη σας σειρά να έχει τα 30 άριστα. Λοιπόν, τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου, τραβάω να κλείσω. Τώρα πάμε στην έκτη μας σειρά με τα 36 άριστα, που σημαίνει ότι στην πρώτη μας τρυπίτσα θα κάνω 2. 1 άριστο, 1 άριστο, 1 άριστο και άλλο 1 άριστο. Έκανα 4 φορές από μία φορά άριστο. Τώρα θα πάω να κάνω 2 φορές άριστα και ένα 2. Αυτό θέλω να μου το κάνετε να αλλάξει γύρω γύρω μέχρι η έκτη σας σειρά να έχει τα 36 άριστα. Λοιπόν, τελείωσα την έκτη μου σειρά, έχω τα 36 άριστα, από πίσω το βελονάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό, πάω στην 7η μου σειρά με τα 42, που σημαίνει ότι στην πρώτη μου τρυπίτσα θα κάνω 2 άριστα. 1 και άλλο 1, 2. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω 1 άριστο. 5 φορές δηλαδή θα κάνω από 1 άριστο, 2 έχω κάνει, 3, 4 και άλλο 1, 5 και δίπλα θα κάνω 2 άριστα. 1 και ένα 2 στην ίδια τρυπίτσα. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω γύρω μέχρι η 7η σας σειρά να έχει τα 42 άριστα. Λοιπόν, τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω να κλείσω με βουβό. Πάω τώρα να κάνω την 8η μου σειρά με τα 48, που σημαίνει ότι στο πρώτο θα κάνω 2 άριστα. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω 1 άριστο. Στο διπλανό 1 άριστο, δηλαδή 6 φορές θα πατήσω από μία φορά. Έχω κάνει 3, 4, 5, 6, δηλαδή 6 φορές πάτησα από ό,τι είδατε από μία φορά και τώρα θα κάνω 2. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω γύρω, ώστε η 8η σας σειρά να έχει 48 άριστα. Λοιπόν, τελείωσα την 8η μου σειρά, θα πάω εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Πάω να κάνω την 9η μου σειρά, την οποία θα έχω 54 άριστα, που σημαίνει ότι εδώ δίπλα θα κάνω 2 άριστα, 1 και ένα 2 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, πάτησα από μία φορά στις 7 τρυπίτσες μου και μετά θα κάνω πάλι 2 άριστα, ώστε η 9η μου σειρά να έχει 54 άριστα μέχρι να την τελειώσω. Ένα λάξ θα την κάνετε δηλαδή. Και μετά θα συνεχίσουμε και το βίντεο.